Εμείς από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης αντιμετωπίσαμε το θέμα αυτό με σοβαρότητα, πιστεύω. Γι' αυτό και πολλές φορές κληθήκαμε και λάβαμε αποφάσεις που θεωρήθηκαν σκληρές τότε, αλλά τελικά η εξέλιξη της πανδημίας απέδειξε ότι ήταν σωστές. Για τον λόγο αυτό, ιδρύσαμε από την αρχή στο Ινστιτούτο Κέντρο, το οποίο το στελεχώσαμε και με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και προσφέραμε υπηρεσίες στους πολίτες μας όταν το είχαν ανάγκη. Λάβαμε αποφάσεις να δημιουργήσουμε πεζοδρόμους, αλλά και να τοποθετήσουμε πλέον αστικό εξοπλισμό για να μπορέσουμε να δώσουμε διέξοδο και να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει τρέξει αρκετό νερό στα βλάκια, έχουν περάσει 17 μήνες. Βγήκαμε και από την τρίτη φάση των περιοριστικών μέτρων επί της ουσίας. Αλλά είδαμε ότι ο κόσμος συνέχισε να αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με μια ελαφρότητα και αυτό μας ανησυχεί. Γι' αυτό και δεν σταματήσαμε ποτέ. Πραγματοποιήσαμε εδώ στο Δημαρχείο συσκέψεις με υγειονομικούς φορείς, ώστε να προετοιμαστούμε ως Δήμος, να έχουμε την κατάλληλη, καλύτερη δυνατή προετοιμασία να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Και συνεχίσαμε σε συνεργασία με την Εκκλησία και με τον Ιατρικό Σύλλογο να κάνουμε ενημερώσεις. Κάναμε λοιπόν το προηγούμενο διάστημα και ενημερώσεις. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά αυτό που έγινε χθες, δεν το κάναμε για πρώτη φορά. Ο Μητροπολίτης, εγώ και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και ακολουθήσαμε και την κατεύθυνση που λάβαμε από την πολιτεία, μια κατεύθυνση που μας έλεγε ότι θα πρέπει να συνεργαστεί η τοπική κοινωνία με τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους για να οργανώσουμε και να υποστηρίξουμε τον κατοίκον εμβολιασμό. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, και καθώς μας ανησυχεί η εξέλιξη και η μετάλλαξη του ιού, του κορονοϊού, μας ανησυχεί γιατί δείχνει ότι είναι πιο επιθετικός και πιο, έτσι, πιο μεταδεδόμενος, πιο εύκολα μεταδεδόμενος. Είδαμε λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αναπτύξαμε λοιπόν μια συνεργασία και με τον Ιατρικό Συλλόγο σε αυτό το πλαίσιο και ενημερώσαμε τους συμπολίτες μας ότι τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η υγειονομική κρίση είναι μπροστά μας. Τα μέτρα προάσπισης δημόσιας υγείας πρέπει να συνεχιστούν και τα μέτρα υγιεινής οπωσδήποτε πρέπει να συνεχιστούν. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Θέλω να αναλογιστούμε ότι 2 εβδομάδες πριν δεν είχαμε κανένα κρούσμα και τώρα ξαναγυρίσαμε χθες από την ημερώδη, είχαμε 29 κρούσματα. Οπωσδήποτε αυτό μας ανησυχεί. Είναι έτσι μια δυναμική που αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο πάλι. Με τη μετάλλαξη είναι ότι έφυγε η μάσκα, είναι ότι η περιοχή μας είναι μια περιοχή, έτσι, μια πόλη προορισμός και έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Όλα αυτά μας ανησυχούν γι' αυτό και παρακολουθούμε στενά. Θα πω όμως ότι επειδή έχουμε τοποθετήσει αυτόματο δειγματολήπτη στην είσοδο του βιολογικού και λαμβάνουμε δειγματοληψίες, τις οποίες επεξεργαζόμαστε, στέλνουμε στο χημείο και γίνεται επεξεργασία κάθε εβδομάδα, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι δεν υπάρχει ακόμα ανιχνεύσιμο υγειικό φορτίο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν υπάρχει τεράστια αύξηση στα κρούσματα για την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό είναι σημαντικό, είναι θετικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς ανησυχούμε, συνεργαζόμαστε με τους υγειονομικούς φορείς, με τους τοπικούς φορείς εδώ, ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Ακολουθούμε και εμείς την τάση που υπάρχει πανελλήνια. Οι εμβολιασμοί μειώνονται δυστυχώς. Δεν ακολουθούν τη ροή που είχαν έστω 2 μήνες πριν και τη δυναμική που είχε τότε που και εμείς διεκδικούσαμε το να φτιάξουμε εδώ ένα μέγα εμβολιαστικό κέντρο. Δεν υπάρχει προφανώς αυτή η δυναμική. Θέλω να ελπίζω ότι ο κόσμος βλέποντας ότι αυξάνονται τα κρούσματα και επίσης και με την καμπάνια που έχουμε ξεκινήσει όλοι όσοι πιστεύουμε ότι ο εμβολιασμός είναι το εισιτήριο για να πάρουμε πίσω τη ζωή μας, ότι θα παρακινήσουμε πάλι τους συμπολίτες μας και κυρίως τα νέα παιδιά να μπουν και στη διαδικασία και αυτά να εμβολιαστούν. Οπότε, ναι, υπάρχει μια κάμψη. Πιστεύουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει πάλι μια δυναμική. Πώς βλέπετε τα νέα μέτρα, πώς αντιμετωπίζετε και τις υψηλές θερμοκρασίες? Κοιτάξτε, ναι, εγώ νομίζω ότι τα μέτρα είναι προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν αυτοί που έχουν εμβολιαστεί, έχουν δικαίωμα και αυτοί που επιλέγουν να μην εμβολιαστούν, αλλά θα πρέπει αυτοί να μην επηρεάζουν τη ζωή των άλλων. Εμείς που θέλουμε να πηγαίνουμε μέσα στα καταστήματα, να πηγαίνουμε μέσα σε κλειστούς χώρους ή να επισκεπτόμαστε διάφορες εκδηλώσεις και που διαφορετικά δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε, εμείς που έχουμε εμβολιαστεί και να έχουμε το δικαίωμα να πάμε εκεί. Όποιος επιλέγει να μην εμβολιαστεί, τότε πια ας μείνει σπίτι του, ας ακολουθήσει μια διαφορετική, έτσι, καθημερινότητα, μια διαφορετική πορεία. Δεν μπορεί να με υποχρεώσει εμένα και να με επιστρέψει πάλι πίσω σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο είναι, εντάξει, όλοι οι Δήμοι, όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, διαθέτουμε χώρους όσο οφείλουμε για να υποστηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε κάπου και να δροσιστούν. Έτσι και εμείς ως Δήμος Καλαμάτας ανοίγουμε
το πρώτο καπί που βρίσκεται εκεί στο δρόμο της Υπαπαντής, για να μπορέσουν στους ανθρώπους μας όπως το επιθυμούν να μπορέσουν να πάνε εκεί και να απολαύσουν μια στιγμή δροσιάς. Το επόμενο διάστημα άλλωστε και εμείς θα είμαστε έτοιμοι και θα λειτουργήσουμε το δημοτικό υπνοτήριο. Ένα δημοτικό υπνοτήριο που θα λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες, θα ανοίγει το βράδυ, θα κλείνει το πρωί και θα δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας που δεν έχουν μόνιμη στέγαση να μπορούν να φιλοξενούνται κάποιες ημέρες. Και ολοκληρώνοντας, Δήμαρχε, θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι προγραμματίζετε πολιτιστικά. Κοιτάξτε, το πολιτιστικό καλοκαίρι για το Δήμο Καλαμάτας έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει κάποιες εβδομάδες τώρα, ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι, το οποίο σχεδόν καθημερινά έχουμε και μια σημαντική εκδήλωση. Εκείνο όμως που θα κυριαρχήσει στις επόμενες μέρες και ειδικά δε από την Παρασκευή, είναι η έναρξη του 27ου Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ένα γεγονός σημαντικό, το πιο σημαντικό όσον αφορά το σύγχρονο χορό στην πατρίδα μας και ένα από τα πιο σημαντικά που υπάρχουν στον πολιτισμένο κόσμο. Ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκινά με συμμετοχή από 18 χώρες, με 31 παραστάσεις, περίπου 8 από αυτές είναι και πρεμιέρες, παγκόσμιες πρεμιέρες. Κυριαρχεί λοιπόν και για τις επόμενες 10 ημέρες θα είναι το πιο σημαντικό γεγονός που θα υπάρχει στην πατρίδα μας. Έχουμε προετοιμαστεί, θα τηρήσουμε τα μέτρα που προβλέπεται. Άλλωστε και πέρυσι για εμάς ήταν ένα στοίχημα αυτό το να πραγματοποιήσουμε το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ. Πήραμε αυτό το ρίσκο, ευτυχώς πήγαν όλα καλά και μάλιστα αυτό το ρίσκο που πήραμε πέρυσι μας έσχε τη δυνατότητα φέτος να υποστηριχθούμε ακόμα περισσότερο από το Υπουργείο Πολιτισμού και να έχουμε διασφαλίσει μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση για φέτος και για τα επόμενα 2 χρόνια. Πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι, να τηρούμε όμως τα μέτρα, να προσπαθούμε όσο μπορούμε για να μπορέσουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει και να μην προκύψει τέταρτη φάση υγειονομικής κρίσης, διότι προφανώς οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Βέβαια, όσο αφορά το υγειονομικό κομμάτι, εκεί είναι ανυπολόγιστες, γιατί οι ανθρώπινες ζωές δεν κοστολογούνται. Αλλά και το οικονομικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το βλέπουμε αυτό. Και οπωσδήποτε η οικονομία μας δεν μπορεί να αντέξει μια τέταρτη φάση υγειονομικής κρίσης.